Οι διαπραγματεύσεις που κάνουμε με την τράπεζα ξεκινάνε καταρχάς από μία δική μας έγγραφη πρόταση, όχι στον αέρα, τίποτα δεν ισχύει όταν είναι προφορικό. Υποβάλλουμε ένα αίτημα με βάση τα εισοδήματά μας, με βάση την ακίνητη περιουσία μας και ζητάμε ρύθμιση με την τράπεζα. Εφόσον λοιπόν υπάρξουν διαπραγματεύσεις, γιατί σίγουρα η τράπεζα θα αντιπροτείνουμε κι εμείς, μπορεί να μας ζητήσει και άλλα στοιχεία συμπληρωματικά, αν υπάρχουν θέματα υγείας, αν υπάρχει ανεργία στην οικογένεια. Τα προσκομίζουμε όλα. Είμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η τελική πρόταση μετά από τις διαπραγματεύσεις από την τράπεζα, εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλαβαίνουμε τι μας προτείνει η τράπεζα και να είμαστε σε θέση να πληρώσουμε αυτό το οποίο μας ζητείτε. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε απολύτως ποια θα είναι η μηνιαία δόση, ποιο θα είναι το επιτόκιο. Γιατί πολλοί πάνε και υπογράφουν ρυθμίσεις και μετά έρχονται και μας λένε και τους ρωτάμε με τι επιτόκιο. Α, δεν ρωτήσαμε. Και μετά η τράπεζα μόνη της. Άρα είναι καλό να γνωρίζουμε στην πρόταση που κάνουμε αυτά τα πολύ βασικά σημεία, γι' αυτό και όλα σας τα τονίζουμε. Ακριβώς. Και για τη μηνιαία δόση και για το επιτόκιο. Και για το επιτόκιο. Αν η καταβολή θα ξεκινήσει τώρα άμεσα, γιατί μπορεί άμεσα να μην μπορώ να ξεκινήσω να πληρώνω. Μπορεί να έχω κάποιες άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες ας πούμε τελειώνουν σε 2 μήνες. Πολύ ωραία. Και έχω ζητήσει από την τράπεζα, ξέρετε, επειδή έχω άλλη ρύθμιση σε εξέλιξη με δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία, σας παρακαλώ η ρύθμιση να ξεκινήσει από τον Απρίλιο, από τον Μάιο. Άρα πρέπει να γνωρίζω πότε θα ξεκινήσω. Βεβαίως, και αν θα υπάρχει βεβαίως αυτή η περίοδο. Και η περίοδος χάριτος, γιατί μπορεί και να μην υπάρχει. Επίσης, να ξέρω αν μου γίνεται κάποια διαγραφή. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνω σε μια διαδικασία να υπογράψω μια ρύθμιση και να μην ξέρω ποιοι είναι οι βασικοί όροι αυτής της ρύθμισης. Και τι πάω να διεκδικήσω και να πετύχω. Βεβαίως. Και αν η δόση αυτή μπορεί να τη σηκώσω τη δόση. Γιατί μπορεί η τράπεζα να λέει αυτή θα είναι η δόση, αλλά μπορεί εγώ να μην μπορώ να τη σηκώσω αυτή τη δόση. Και ξαναλέω, αυτό σε μια συνολική αξιολόγηση που θα κάνουν οι άνθρωποι που θα πάνε στις τράπεζες, πρέπει να τα βάλουν κάτω με σειρά και προγραμματισμό. Η δόση, τι ποσό, ποιο είναι το επιτόκιο, αν θα υπάρχει περίοδος χάριτος, αν μου έχουν διαγράψει, μου έχουν κουρέψει, μου έχουν μειώσει κάτι, σε τόκους, οτιδήποτε. Έχουμε πει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή ότι οι τόκοι δεν διαγράφονται ούτε κουρεύονται όταν υπάρχουν δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις.